Κοίταξε, τώρα θα μιλήσω για τον Μπογδάνο, ο οποίος μείνει σε τα ανάλογα ραπτοπουλάκια του Λούπεν. Καταρχήν, εκεί κάτω στην Αθήνα υπάρχει φήμωτρο. Μόνο το Λούπεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό στο κομμάτι κριτική. Και αυτό είναι καλό. Είναι μια όαση το Λούπεν. Όαση. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Μπογδάνος ήταν δημοσιογράφος. Δεν ξέρω αν είναι πλέον. Μάλλον δεν είναι. Σαν δημοσιογράφος είναι υπέρ της ελεύθερης άποψης, γνώμης, έτσι όπως διδάχτηκε από τα ΙΕΚ ή στο πανεπιστήμιο που πήγε. Ξαφνικά ο Μπογδάνος μετατρέπεται από δημοσιογράφος σε πολιτικό. Ξεχνάει την ιδιότητά του τη δημοσιογραφική. Είναι σαν να πάω εγώ τώρα να γίνω βουλευτής σε ένα κόμμα, να πει κάποιος κάτι για μένα, να με βρίσει, ας πούμε, να κάνει μια κριτική και να τον κάνω μήνυση. Που δεν έχω κάνει μήνυση σε άνθρωπο. Ποτέ. Ο Μπογδάνος μπορεί του χρόνου, τον παραχρόνο, τις επόμενες εκλογές να μην βγει βουλευτής. Πολύ πιθανόν. Θα αναγκαστεί μετά να γυρίσει στη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία θα τον έχει φτύσει, εκτός αν συνεχίζει να γλύφει το κόμμα τον οποίο τον έχει βάλει εκεί που τον έχει βάλει. Καλημέρα κύριε Μπογδάνε, μου κάνετε μια μήνυση, σας παρακαλώ. Έχω μεταβιβάσει όλη μου την περιουσία στην κόρη μου. Ελάτε να μου πάρετε το Κόρντομπα. Ευχαριστώ πολύ. Το οποίο κάνει 1500 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλός επαγγελματίας. Είναι αυτά ρε, μήνυση. Τι αυτά. Μήνυση το Ραπτόπουλο, ο Κόντης. Είσαι δημοσιογράφος, δε φίλε, ή είσαι πολιτικός. Είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε πολιτικός, θα τα ακούσεις. Εμείς, με συγχωρείς, είμαστε μαλάκες που μας βρίζουν και δεν κάνουμε μηνύσεις. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κάνουμε μηνύσεις. Μεγάλη φθορά. Κύριε Μπογδάνε, κάνατε φάουλ. Είμαστε συμπαραστάτες του Λούμπεν. Τα ραπτοπουλάκια του Λούμπεν, τα ανάλογα δηλαδή λουμπενάκια, θα πρέπει. Ο βαθύ Λούμπεν, δεν λέγεται. Ο βαθύ Λούμπεν, κάτω τα χέρια του βαθύ Λούμπεν. Κύριε Μπογδάνο, είστε φάουλ. Με όλο το συμπάθειο. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι για μερακλείδες.